Πάμε να δούμε πώς μπορείτε να επιλέγετε ποια προϊόντα θα εμφανίζονται στις καμπάνιες σας στο Meta. Αρχικά, συνδέεστε στο Facebook σας, στο προσωπικό σας λογαριασμό. Πάμε μετά αριστερά, εδώ που λέει Ads Manager. Πηγαίνουμε στις τρεις γραμμούλες αριστερά και ψάχνουμε να βρούμε το λεγόμενο Commerce Manager. Συνήθως βρίσκεται κάτω-κάτω. Και στην ουσία, όταν μπούμε στο Commerce Manager, μπαίνουμε στο διαχειριστικό των καταστημάτων μας, στη Meta. Εδώ, πρέπει να βρούμε το κατάστημά μας. Προσέξτε να γυρίσετε εδώ πάνω αριστερά την επιλογή στην επιχείρησή σας και όχι στο προσωπικό σου προφίλ, γιατί δεν θα σας εμφανίσει καταλόγους και καταστήματα. Και μετά, ψάχνουμε να βρούμε το account μας. Πλέον, αφού έχουμε επιλέξει το κατάστημά μας και την επιχείρησή μας στο Commerce Manager, βλέπουμε την επιλογή κάτω τον κατάλογο Items. Εδώ μας δείχνει όλα τα προϊόντα. Εμείς θέλουμε να πάμε στην επιλογή Sets. Πάμε στην επιλογή Sets και εδώ μας εμφανίζει όλα τα σετάκια τα οποία έχουμε δημιουργήσει και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στις διαφημίσεις μας. Εδώ μπορώ να πατήσω το κουμπάκι πάνω δεξιά Create Set, να χρησιμοποιήσω συγκεκριμένα φίλτρα ή να διαλέξω χειροκίνητα κάποια προϊόντα. Εγώ συνήθως επιλέγω τη δεύτερη επιλογή γιατί με βοηθάει πιο πολύ να σορτάρω γρήγορα προϊόντα με τον τίτλο και να φτιάξω ένα νέο σετ. Το σετ αυτό μπορεί να είναι π.χ. σετ offers. Έτσι ώστε να μπορέσω να δημιουργήσω ένα σετάκι για τον Οκτώβριο που θέλω να τρέξω διαφημίσεις σε συγκεκριμένα μόνο προϊόντα και να επιλέξω από κάτω από τη λίστα με βάση τον τίτλο κάποια προϊόντα που μου αρέσουν. Εδώ, καμιά φορά, η Meta έχει κάποια προβληματάκια και όταν ψάχνουμε με βάση τον τίτλο, δεν μας τα σορτάρει καλά. Οπότε, μπορείτε να δοκιμάσετε να σορτάρετε και με βάση τον αναγνωριστικό του προϊόντος σας στο e-shop σας. Για παράδειγμα, τον κωδικό. Άμα και αυτό δεν δουλεύει, τότε σας συνιστώ να μην χρησιμοποιήσετε την επιλογή χειροκίνητη, τη χειροκίνητη επιλογή, αλλά την αυτόματη, μέσω της χρήσης φίλτρων. Ας πούμε ότι θέλω να τρέξω ένα σετάκι, τα λαμπερά βραχιόλια, για παράδειγμα, αυτό το σετάκι εδώ και αυτό εδώ. Με το που το επιλέξω και κάνω create, θα δημιουργηθεί ένα σετάκι, εδώ πέρα, okay, το οποίο αυτή τη στιγμή, αν πάω στο διαχειριστικό, στο εργαλείο, στο QuestAd και κάνω επεξεργασία Quest, μπορώ, πατώντας πάνω δεξιά το κουμπάκι επεξεργασίας, να πάω να το βρω κατευθείαν, έτσι ώστε να αλλάξω το σετάκι μου. Να το, εμφανίστηκε. Και με το που πατήσω, αλλάζουν και οι καμπάνιες μου δεξιά. Με το που το πατήσω, πατάω ολοκλήρωση και είμαι έτοιμος.